πήγα στα Sephora, αυτό το λατρεύω τον τελευταίο καιρό. Ήρθε και η παραγγελία μου από Harmony News. Πάμε στα ρούχα και στο About You. Να σας δείξω όμως τι πήρα και για την πάρτι μου. Πάμε σε Happy Sizes. Λατρεύω πάρα πολύ την ποιότητά τους όλα αυτά τα χρόνια. Πέρασα και από Zara και Mango και τα σχετικά, γιατί είχα πολύ καιρό να μπω στα καταστήματα. Δεν έχω ρούχα εργασίας, παιδιά. Πρέπει να πάρω και μία σαλοπέτα. Έκανα όμως και μία παραγγελία από H&M Home. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω σε αυτό εδώ το κανάλι με βίντεο haul. Γιατί όπως ξέρετε είναι φθινόπωρο και εγώ κάθε τέτοια εποχή ψωνίζομαι και μπορεί το φθινόπωρο στην Αθήνα να μας έχει ξεχάσει λίγο. Εγώ έχω κανονίσει να πάω ταξίδι αρχές Νοέμβρη, οπότε ήθελα έτσι λίγο πιο ζεστά ρούχα και κυρίως πιο basic ρούχα, γιατί είναι αυτά που χρησιμοποιώ πιο πολύ και κάθε χρόνο τα συναλλάζω. Δεν θα δούμε όμως μόνο ρούχα σε αυτό το βίντεο, γιατί έκανα και κάποιες beauty αγορές λίγες και λίγα πραγματάκια για το σπίτι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να μην καθυστερώ. Πήγα στα Sephora για να πάρω δύο προϊόντα που τελείωσαν και τα δύο από Rare Beauty, πολύ αγαπημένα. Το πρώτο είναι το Warm Wishes Stick, το contour stick που έχουν. Είναι αυτό εδώ. Νομίζω πήρα τη σκούρα απόχρωση αυτή τη φορά. Και το αγαπημένο μου primer, Always an Optimist Base. Αυτό εδώ, για να είμαι ειλικρινής, αυτό το λατρεύω τον τελευταίο καιρό. Και επειδή περνάνε πολλά προϊόντα από τα χέρια μου, δύσκολα θα πάρω δεύτερη φορά κάτι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά εδώ μου άρεσαν πάρα πολύ για να τα ξαναγοράσω. Ήρθε και η παραγγελία μου από Harmony News. Δεν την άνοιξα γιατί θέλω να σας την δείξω έτσι πώς είναι στολισμένη. Κοιτάξτε λίγο πώς είναι μέσα. Τι ωραία προσέγγιση. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι μια εταιρεία ελληνική με χειροποίητα προϊόντα. Για μένα έχει φανταστικές υφές και αν και σε πρώτη φάση όταν το βλέπεις το προϊόν στη συσκευασία του νιώθεις ότι είναι πολύ πηχτό, το απλώνεις, το κάνεις λίγο στο χέρι σου και μετά, παιδιά, είναι τέλεια, ειδικά τα body butters. Και σας το λέω αυτό γιατί τελείως τυχαία από το PR πακέτο το δοκίμασα και επειδή έλεγε ότι τα χρησιμοποιείς σαν θεραπείες, τα έβαλα εγώ. Τέλος πάντων, έβαλα το τζιν μου, κολλητό τζιν, 2016 φάση τζιν. Όλη την ημέρα ήμουν με το τζιν, γυρίζοντας σπίτι το βράδυ και βγάζοντάς το. Ήταν τόσο απαλά και ενυδατωμένα τα πόδια μου, σαν να το είχα βάλει εκείνη τη στιγμή το body butter. Γι' αυτό ήθελα να παραγγείλω και εγώ δικά μου. Και πήρα το brownie body butter, αυτό εδώ, γιατί το είχε βάλει μέσα σε ένα μικρό δειγματάκι και είναι η μυρωδιά απίστευτη. Έχει και glitter, έχει και glitter. Κοιτάξτε τι τέλειο που είναι μέσα. Μυρίζει φανταστικά. Το κακό είναι ότι δεν θέλεις να τα χαλάσεις. Και πήρα και το Pure Jasmine Sour Soap Scrub. Αυτό είναι 2-1 και καθαριστικό σώματος και scrub. Και πάρα πολύ μου άρεσε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μην χρησιμοποιείς πάρα πολλά προϊόντα. Και αυτό μυρίζει έτσι φρεσκάδα με λουλούδια. Φανταστική μυρωδιά και αυτό. Και μου έβαλε μέσα και κάποια πραγματάκια, σαπουνάκι. Ένα lip balm από EOS. Και αυτό εδώ τι είναι. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι έχει και skincare για το πρόσωπο, αναντιλαμβάνομαι, γιατί εδώ γράφει ότι αυτό είναι ρετινόλι. Αυτό εδώ είναι Wrinkle Lift Caviar Drops και Proxylan Anti-Aging Elasticity. Okay. Δεν το είχα δει καν, εγώ πήγα κατευθείαν του γρου στα body butters και την περιποίηση σώματος. Τα πήραμε έκπτωση 20% με το κωδικό SALES20 ή SALE20, δεν θυμάμαι. Θα σας το βάλω από κάτω στο κουτί πληροφοριών για να είμαστε σίγουροι. Και γενικότερα ό,τι link βρω σήμερα από τα προϊόντα θα σας το βάλω από κάτω. Πάμε στα ρούχα και στο About You. Γιατί πριν από μέρες είχε κουπόνι 50%, το οποίο το επικοινώνησα στο Instagram. Γι' αυτό δεν θέλετε να χάνετε τέτοιες προσφοράρες, να με ακολουθήσετε και στο Instagram παρακαλώ. Και αν θέλετε να βλέπετε έτσι και καθημερινό περιεχόμενο, ασχολούμαι πάρα πολύ με το TikTok τώρα τελευταία, οπότε ακολουθήστε με και στο TikTok. Τέλος πάντων, έπρεπε κάπως να κάνω και το promotion μου εδώ πέρα για τα υπόλοιπα social media. Είχε λοιπόν κουπόνι 50% σε όλο το site. Και έγινε ένας χαμούλης όπως καταλαβαίνετε, γιατί παίρνοντας ότι πήραμε διάφορα δικά μας πράγματα, παπούτσια πολύ ακριβά τα οποία τα πήραμε 50%, πήρα και πάρα πολλά δώρα. Γιατί για εμάς από εδώ και ύστερα είναι οι 2-3 μήνες που όλοι έχουμε γιορτές, γενέθλια, είναι Χριστούγεννα κλπ. Οπότε επωφελήθηκε και πήρα δωράκια. Να σας δείξω όμως τι πήρα και για την πάρτι μου. Ξεκινάω με παπούτσια New Balance. Είναι τα 5-30 και τα ήθελα καιρό αυτά τα παπούτσια.
αλλά επειδή πάντα εμένα με τραβάνε τα λευκά και τα μπέζ, είχα τέλος πάντων και έλεγα ας μην τα πάρω ακόμα, αλλά όταν έρχεται το κουπόνι και στα δίνει από 110 ευρώ νομίζω 55, δεν γίνεται να μην τα πάρεις. Και είναι αυτά εδώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί δεν είναι πολύ χοντροκομμένα, αλλά κρατάνε και αυτό έτσι το πιο αθλητικό στυλ που μπορείς βέβαια να το βάλεις και με κοστούμι ας πούμε, θεωρώ. Είναι πολύ ωραίο παπούτσι και φυσικά η μικρή μου αδερφή πήγε και με αντέγραψε και πήρε τα ίδια σε άλλο χρώμα. Να τα λέμε και αυτά. Πριν κανένα εξάμεινο, τα τελευταία αθλητικά που είχα πάρει ήταν Calvin Klein, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα εμφανισιακά. Δεν είναι καθόλου βολικά στο περπάτημα, γιατί δεν έχω χοντρό πάτο από κάτω. Οπότε θεώρησα ότι πρέπει πλέον να φοράω με χοντρό πάτο, γιατί η άνεση είναι πάνω απ' όλα. Πήρα και αυτό εδώ το backpack, γιατί τα backpacks εγώ τα λιώνω, αλλά ήθελα και ένα πιο μεγάλο για ταξίδια. Γιατί το backpack που έχω, ήδη πάλι από Calvin Klein νομίζω είναι, είναι πιο μικρό. Και λέω γιατί να χάνω το χώρο και να μην παίρνω περισσότερα πράγματα. Οπότε πήρα ένα πιο μεγάλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει εδώ έτσι που έχει το logo, αλλά μου αρέσει και που έχει αυτή τη δερματίνη, γιατί το κάνει έτσι αυτομάτως πιο καλό και όχι τόσο αθλητικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και θα το πάρω στο πρώτο ταξίδι. Τέλος πήρα δύο κολάν και ένα παντελόνι από το About You. Το ένα κολάν όμως το φόρεσα. Δεν άντεξα. Αλλά θα σας δείξω το άλλο που έχω εδώ, γιατί το άλλο είναι στο δωμάτιο από Adidas και το άλλο νομίζω είναι από Nike που πήρα. Δεν θυμάμαι. Φορά πάρα πολύ κολάν το χειμώνα. Κολάν φούτερ και όλα μαύρα τα παίρνω. Οπότε είπα να πάρω και αυτό έτσι το λίγο διαφορετικό, το ζεμπρέ. Και τώρα αυτά είχαν τύπου 45 ευρώ αρχική και τα πήρα 20-22, κάτι τέτοιο. Που θα ξαναβρω ειλικρινά. Και πήρα και ένα δερμάτινο παντελόνι. Όχι δερμάτινο, δερμάτινο, δερματίνι. Έχω καταλήξει ότι όταν κρυώνει καιρό, εγώ φορώ δερμάτινα παντελόνια, φόρμε και κολάν. Δηλαδή αυτά τα τρία είναι τα στάνταρτ μου. Πέρυσι όταν κάναμε την ντουλάπα, νομίζω το έχω κάνει και βίντεο, έδωσα ό,τι δερμάτινο παντελόνι είχα, γιατί άλλα ήταν ταλαιπωρημένα. Αλλά ας πούμε με ενοχλούσε πάρα πολύ, πάντα εμένα με ενοχλούσε στα παντελόνια όταν είναι πολύ ψηλό, είτε τα έδωσα γιατί μου ήταν κοντά. Πάντα όταν βλέπω ας πούμε ένα παντελόνι λέω και θα το βάλεις μετά, όταν λίγο μαζεύεις το πλήσιμο και αυτά γίνονται ακόμα πιο κοντά σε μένα και με ενοχλεί. Γι' αυτό πήρα αυτό εδώ, το οποίο ήταν και σε νούμερο για το ύψος του ποδιού και θεώρησα ότι είναι μια καλή αγορά για εμένα που δεν βρίσκω παντελόνι. Πάμε σε Happy Sizes και εκεί έγινε ένας χαμούλης, γιατί είχαν τα εγγένεια του καινούργιου του καταστήματος στην Αθήνα. Εκείνη την ημέρα είχε 40% έκπτωση σε όλα. Οπότε η μαμά μου που είναι πολύ μεγάλη φαν, της πήρα διάφορα, αλλά πήρα φυσικά και για εμένα. Υπέρφορε ματάρα με full grossy κάτω, κόκκινο, της κανέλας θα έλεγα, που είναι πολύ φθινοπορεινό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ των φορεμάτων από τα Happy Sizes. Το φόρεσα και το καλοκαίρι στους γάμους αυτά με τα κρόσια. Είναι κολοκευτικά, τα βγάζω σε έτσι αποχρώσεις πολύ διαφορετικές από αυτές που βρίσκεις στην αγορά. Και όσο και να το κάνουμε, το cross είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα φόρεμα που θα έπαιρνα και με full τιμή, χωρίς να έχει το 40%, αλλά νομίζω πρέπει να παίζουν ακόμα κάποιες εκπτώσεις στο site. Και πέραν τις συνεργασίες που έχουμε με τα Happy Size, λατρεύω πάρα πολύ την ποιότητά τους όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ψωνίζω από διάφορα και βλέπω ότι αυτά που μου έχουν κρατήσει χρόνια είναι το Happy Sizes. Και εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για το φόρεμα που θα το βάλεις δύο φορές, αλλά μιλάω για παντελόνια, για pullover κλπ. Έχω pullover από Happy Sizes τύπου 5 χρόνια πριν. Πήρα επίσης αυτή εδώ την μπλούζα, oversized μπλούζα, μου άρεσε τρελά το σχέδιο που είχε εδώ πάνω, αλλά είναι πιο καθημερινή. Πιστεύω θα τη φορέσω και με ένα μαύρο κολάν, ας πούμε, αλλά ήθελα έτσι κάτι άνετο και είναι φανταστική. Και το καλύτερο κομμάτι που πήρα είναι αυτή εδώ η καμπαρτίνα, την οποία θέλω να σας πω ότι την έχει και σε μαύρο και λέω θα πάρω μαύρο, γιατί δεν είχα σε μαύρο και το πρώτο που σκέφτομαι εγώ επειδή φοράω όλο μαύρα είναι να πάρω μαύρο. Πήρε εντωμεταξύ και η Ευελίνα που ήταν εκείνη την ημέρα στο event και της πήγαινε πάρα πολύ και λέω αχ, θέλω κι εγώ μια τέτοια καμπαρτίνα. Τελικά αποφάσισα να την πάρω στο μπέζ της, γιατί φορούσα πάλι μαύρα από μέσα όταν τη δοκίμασα και τέριαζε πάρα πολύ και λέω καλύτερα να κάνεις contrast παρά να είσαι σαν να πηγαίνεις σε κηδεία συνέχεια. Είναι φανταστικό κομμάτι, all time classic, statement το χρώμα της θα έλεγα. Με ένα δικό μου τρόπο είναι statement και ίσως αυτή είναι η πιο ωραία μου αγορά σήμερα. Ανυπομονώ να κρυώσει λίγο καιρός ρε παιδιά να την βάλω. Όχι να κρυώσει πολύ, να ανάβουμε καλοριφέρ, αλλά έτσι λίγο να βγαίνεις έξω και να αισθάνεσαι μια κρυαδούλα. Τώρα ακόμα βγαίνω και ζεσταίνομαι.
σε μια βόλτα έτσι που έκανα προς τη Γλυφάδα για να πάω στα Σεφορά, πέρασε και από Ζάρα και Μάγκο και τα σχετικά, γιατί είχα πολύ καιρό να μπω στα καταστήματα. Εντόπισα το πιο ωραίο παντελόνι ever. Δερμάτινο φυσικά. Είναι από Μάγκο και είναι αυτό εδώ το κροκό. Το οποίο βέβαια το ύφασμά του είναι πάρα πολύ σταθερό, δεν είναι σαν κολάν. Και για μένα, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αν έχει αυτό εδώ το σχέδιο, είναι διαφορά που χρειάζομαι στην καθημερινότητά μου. Γιατί κανονικά θα βάζει ένα απλό μαύρο δερμάτινο, δερματίνη κολάν παντελόνι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και ανυπομονώ έτσι λίγο να το κάνω styling. Πήρα και μία απλή μαύρη μπλούζα, δεν φαίνεται τίποτα τώρα εδώ. Είναι μία απλή μαύρη μπλουζίτσα, αυτή που δεν είναι πάρα πολύ λεπτή, αλλά ούτε και το pullover το χοντρό, το ενδιάμεσο που μπορείς, ας πούμε, να βάλεις και σακάκι από πάνω. Και γι' αυτό σας λέω ότι είναι back to basics αυτό το haul, γιατί όλα είναι μαύρα, άσπρα, έτσι βασικά πράγματα που φοράω και τα λιώνω και χρειάζεται κάθε χρόνο να παίρνω κάτι καινούριο. Μπήκα και στα H&M και εδώ κάπου αρχίζει η μαυρίλα. Πήρα φόρμα αυτή εδώ, πάλι δεν φαίνεται τίποτα. Τι σας τα δείχνω, θα τα δείτε φορεμένα. Λοιπόν, φόρμα και φουτεράκι από πάνω, το πήρα έτσι λίγο πιο μεγάλο νούμερο για να είναι πολύ oversize. Την είχε σε πολλά χρώματα, μου άρεσε πάρα πολύ, ένα έτσι λαδί, λίγο μεντί, πώς είναι από πίσω το κάδρο, ένα τέτοιο χρώμα, φανταστικό, αλλά δεν είχε το νούμερό μου. Οπότε λέω, πήγαινε στο μαύρο, να σε κομπλέ. Εν τω μεταξύ, έχω 3-4 set φόρμες, καλές φόρμες, τύπου Adidas κλπ. Κλπ. Τις οποίες όμως τις χρησιμοποίησα όλες σε διάφορες ανακαινήσεις που έκανα στο χωριό, ας πούμε, θυμάμαι. Και είναι όλες με μπογιές. Δεν έχω ρούχα εργασίας, παιδιά. Πρέπει να πάρω και μία σαλοπέτα. Να την έχω να βάφω, να κάνω τα δικά μου. Προσπερνώντας όμως, πήρα και αυτό εδώ το μάλινο. Είναι πολύ χοντρό αυτό. Και το πήρα ξεκάθαρα για το ταξίδι. Δεν ξέρω αν θα το φορέσω ποτέ στην Αθήνα αυτό. Ίσως τον Φεβρουάριο, γιατί για τόσο κρύο δεν παίζει. Εν τω μεταξύ, όταν ήμουν στα Γιάννενα, είχε πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, φορούσαμε πολύ ζεστά ρούχα. Εδώ στην Αθήνα τίποτα. Να, ακόμα με τα κοντομάνικα είμαστε. Και παρακαλάμε έτσι λίγο να κρυώσει ο καιρός. Όλο παράπονο σας κάνω, ε. Έχω και άλλα πράγματα για να σας δείξω από H&M, αλλά τα έκανα παραγγελία γιατί είναι για το σπίτι, θα σας τα δείξω στο τέλος. Να σας πω όμως τι παραγγείλα από ASOS. Δεν είστε έτοιμοι για αυτή εδώ την μπότα. Έψαχνα μια τέτοια μπότα με αυτό το πάτο τον τρακτερωτό, αλλά ό,τι έβρισκα ήταν έτσι λίγο πιο γυαλιστερό και επειδή εγώ την ήθελα για πιο πρωινές εμφανίσεις, δεν έβρισκα και μόλις την είδα αυτή από ASOS, λέω βάλτε στο καλάθι σου και βλέπεις πώς θα πάει. Εν τω μεταξύ είναι 42 και είναι τέλεια και μου αρέσει. Επίσης, επειδή είναι από το brand του ASOS νομίζω και σου δίνει την επιλογή για wide fit, κανονικό και plus size. Οπότε η μπότα έρχεται στα μέτρα σου. Μπορεί να έχεις αδύνατη γάμπα και να θες την κανονική την μπότα, τέλος πάντων. Αλλά να έχεις αδύνατη γάμπα και να έχεις πέλμα wide, πώς λέγεται, πλατή. Οπότε πάλι έχεις την επιλογή. Αλλά μετά μπορεί να έχεις και λίγο πιο μεγάλη γάμπα. Οπότε πας στο plus size. Αυτή εδώ η μπότα, για να δείτε σε σύγκριση με εμένα που δεν έχω πολύ λεπτή γάμπα, αλλά το πήρα το κανονικό, ούτε το wide fit, γιατί έχω πιο λεπτό πέλμα, αλλά είπα θα το ρισκάρω και θα πάρω την κανονική και όχι την plus size και μου κάνει μια χαρά. Τώρα αυτή ήταν η άγριστη πληροφορία της ημέρας, αλλά για εμάς που δεν χωράμε στα standards της μόδας, πρέπει έτσι λίγο να έχεις επιλογές. Πήρα επίσης από ASOS πάλι ένα πολύ ζεστό pullover, αυτό εδώ που είναι Zivago. Μου άρεσε πάρα πολύ το κρέμ και αυτό πολύ ζεστό, δεν ξέρω αν θα το φορέσω πριν από Φεβρουάριο εδώ, αλλά τα λευκά έτσι το χειμώνα. Σκεφτείτε το λίγο με την καμπαρτίνα από Happy Sizes, την ωραία και αυτό και ίσως από κάτω το καφέ, το παντελόνι από ASOS. Και πήρα και ένα φόρεμα πιο πρωινό θα έλεγα, είναι μάλινο. Ό,τι πήρα από ASOS είναι πάρα πολύ μαλακά εν τω μεταξύ, πολύ ωραία υφάσματα. Έχει τα κουμπάκια του εδώ, το φοράς και μόνο του, βάζεις και τη ζώνη λίγο να το σφίξεις. Το σκέφτομαι πάρα πολύ να πηγαίνει με τις μπότες. Αυτά από ρούχα. Έχω κάτι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο. Έκανα όμως και μια παραγγελία από H&M Home. Γιατί H&M Home εμείς έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και βαριόμουν πάρα πολύ να πάω. Πόλου έχουμε, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εγώ στο κέντρο της Αθήνας πάω νομίζω. Α, έχει και Πειραιά νομίζω. Έχει και το μεγάλο στον Πειραιά, αλλά μακριά είμαι και από τα δύο. Οπότε τα παρήγγειλα online. Και σκέφτομαι φέτος, εκεί που έβαζα στο σαλόνι το ροζ το χαλί και στην τραπεζαρία το γαλάζιο, φέτος να μην τα βάλω και να βάλω κάτι άλλα χαλιά που έχω, που είναι έτσι
μπέζ καφέ. Για να πάω όλη τη διακόσμηση προς το καφέ μπέζ. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ τώρα διάφορα. Θα δούμε βέβαια. Όχι, θα δούμε, θα το κάνουμε. Αλλά αν δεν μου αρέσει τελική, θα ξαναβάλω τα χαλιά τα άλλα. Πήρα λοιπόν καινούργιες μαξιλαροθήκες σε αυτό εδώ το χρώμα. Είναι λινές νομίζω αυτές. Ναι, μου αρέσει έτσι που κάνει το πιο φυσικό υλικό στον καναπέ. Γιατί είχε τις ίδιες και σε velvet, βελούδινες. Αλλά λέω πολύ χειμωνιάτικο. Δηλαδή, μέχρι να έρθει ο καιρός για να βάλεις βελούδινο, πρέπει να περάσει μετά τα Χριστούγεννα, θεωρώ. Οπότε τις πήρα σε αυτό, πήρα δύο τέτοιες και πήρα και άλλη μία. Ακριβώς ίδια, απλά είχε και αυτή εδώ τη ζαχπινιά. Είχε αυτές εδώ τις φούντες. Εδώ, πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακές. Πολύ καλή ποιότητα στα homeware από H&M. Και παρότι είναι έτσι ένα τσεκ πιο ακριβά, έχει και ωραίες διαστάσεις. Δηλαδή, εμένα τα μαξιλάρια μου είναι 50x50. 50x50 ποτέ δεν θα βρω, πούμε, στο σύν μαξιλαροθήκες. Ποτέ. Θα είναι όλοι 45x45. Και κρατάνε και άπειρα σε σχέση με άλλες. Και τέλος, πήρα μια πολύ ωραία κουβέρτα για τον καναπέ. Και όχι μόνο, αλλά σκέφτομαι με τα μαξιλάρια στον καναπέ. Αυτή εδώ, η οποία είναι τεράστια, by the way. Είναι αυτή εδώ. Φανταστική. Κάτω είναι έτσι. Βέβαια, είναι από αυτές που θέλεις να τις πλύνεις δύο φορές, γιατί αυτό εδώ το μαλλί θα πηγαίνει σε όλα μας τα ρούχα. Οπότε, μια χαρά που ήρθε, να την πλύνω κατευθείαν. Οι μαξιλαροθήκες νομίζω είχαν γύρω στα 12 ευρώ ή μία, 15, κάτι τέτοιο. Και αυτή νομίζω είχε 30 ή 40. Τιμή δεν γράφει πάνω, αλλά κάπου εκεί. Θα βρω για όλα link και θα σας τα αφήσω από κάτω. Αυτό λοιπόν ήταν σήμερα το βίντεο και ελπίζω να το δουν το βίντεο αυτές που πραγματικά θέλουν να περάσουν τον χρόνο τους έτσι λίγο ευχάριστα και να μπουν να δουν τι καινούριο παίζει, τι θα κάνω εγώ στο σπίτι, τι πήρα, τι ψώνισα, με τι θα με δείτε να φοράω κλπ. Κλπ. Να πάρουμε καμιά ιδέα και να μην μου γράψετε από κάτω έτσι αυτά τα αρνητικά του υπερκαταναλωτισμού και τα σχετικά. Γιατί πραγματικά μπαίνεις σε αυτό το βίντεο με δική σου ευθύνη, θα γράψω στον τίτλο haul. Αν δεν θες να δεις haul, μην μπαίνεις. Anyway, αυτά από μένα. Θα τα πούμε σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας.